ξεκίνησε και επίσημα την λειτουργία του το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων, το οποίο είναι έτοιμο να δεχθεί επισκέπτες. Για το θέμα μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος της Δημοφέλεια Τάκης Αγγελίδης. Ο κύριος Αγγελίδης μιλά και για τα έργα τα οποία προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή. Όσον αφορά το πυλοθεραπευτήριο, έχει γίνει ένταξη ενός έργου προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ και υπολείπονται κάποιες τελευταίες διευκρινήσεις για να διευθετηθούν κάποια θέματα, όπως παραδείγματος χάρη από την πυροσβεστική, το σύστημα πυρόσβεσης πυρασφάλειας. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων και η ιδία συμμετοχή της επιχείρησης της Δημοφέλειας μαζί με το ΦΠΑ το οποίο θα κληθούμε να πληρώσουμε και δεδομένες της έκπτωσης της οποίας θα γίνει στο έργο θα είναι περίπου γύρω στις 650.000. Είναι ένα έργο το οποίο είμαστε σιγά σιγά έτοιμοι να υλοποιήσουμε και περιλαμβάνει, αν θέλετε να σας πω, κάποιες δράσεις. Ναι, λίγο να το περιγράψουμε. Επισκεφτήκαμε τον χώρο, είδαμε ότι είναι ένας χώρος μιας πολύ καλής, πολύ καλών υποδομών, αλλά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μπορούμε να το βελτιώσουμε και με τη μελέτη που έχει γίνει όσον αφορά την αξιοποίηση αυτού του προγράμματος, προβλέπεται πρώτον να μετατραπεί ένα υφιστάμενο κτίριο σε χώρο ατομικής πυλοθεραπείας, δεν μιλάμε δηλαδή για την πυλολεκάνη όπου πηγαίνουν όλοι μαζί. Με επιθέματα. Μπράβο, με θερμά επιθέματα, ούτως ώστε έτσι να γίνεται η θεραπευτική αγωγή. Αντίστοιχα, προβλέπεται η διαμόρφωση ενός επίσης υπιστάμενου χώρου σε ατομική υδροθεραπεία, με όλα τα γνωστά τα οποία μπορεί να έχει ένας χώρος υδροθεραπείας, τζακούζι, χαμάμ, όλα αυτά. Παράλληλα, ο κύριος Αγγελίδης μιλά για τον νέο ρόλο της Δημοφέλεια, τους στόχους και τον σχεδιασμό, όπου είναι η μείωση των εξόδων και η αύξηση των εσόδων. Η Δημοφέλεια είναι ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου Καβάλας, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του Δήμου Καβάλας, το οποίο δημιουργήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στα πλαίσια τη λογική μάλλον αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων των Δήμων. Αυτή τη στιγμή η Δημοφέλεια είναι μια επιχείρηση με πολύ διευρυμένο κύκλο διαχείρισης αντικειμένων. Όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η ανάπτυξη, όπως είναι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, το πυλοθεραπευτήριο, το φρούριο, μια τεράστια, μια μεγάλη ακίνητη περιουσία όπως είναι η δημοτική αγορά, οι δομές του Πυθαγόρα, πάρα πολλά. Για να καταλάβει ο κόσμος, η Δημοφέλεια αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση η οποία έχει έσοδα από κάποιες εισπρακτικές δομές της, όπως για παράδειγμα είναι η δημοτική αγορά ή το φρούριο και παράλληλα επιτελεί ένα πολυσχηδές και τεράστιο κοινοφελές έργο το οποίο δημιουργεί τεράστια έξοδα. Και στο διατάφτα τα έσοδα της Δημοφέλειας είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδά της. Που σημαίνει ότι γι' αυτό άλλωστε και γίνεται, υπάρχει η ετήσια χρηματοδότηση από το Δήμο Καβάλας. Η λογική της νέας διοίκησης, όσο και αν αυτό ακούγεται πολύ απλό και είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν είμαστε εμείς που σκεφτήκαμε, είναι να μπορέσουμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα έξοδά μας και να αυξήσουμε σε βάθος χρόνου τα έσοδά μας.